Έχουμε συνδεθεί με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, την πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Καλησπέρα, κυρία Μπακογιάννη. Γεια σας. Τι αποκομίσατε από την πρόσφατη συνάντησή σας με τον Ολλανδό Πρωθυπουργό, τον κύριο Ρούτε, σε σχέση, βέβαια, σας λέω, εννοώ με το σχέδιο το συγκεκριμένο του γερμανικής κοπής που προβλέπει, από ό,τι ξέρουμε, και κούρεμα του ελληνικού χρέους κατά 50%. Κούρεμα, ξυρίσμα, όλα. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο εγώ έχω καταλάβει γενικότερα από τις επαφές, δεν θέλω να το βάλω στο στόμα του κυρίου Ρούτε, είναι ότι πρώτον η Ευρώπη, δηλαδή οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, έχουν πάρει την απόφαση να τελειώνουν με το ελληνικό ζήτημα. Και διά του ελληνικού ζητήματος να δώσουν μια σαφή απάντηση στο θέμα του ευρώ. Δηλαδή ότι θα προασπιστούν και θα υπερασπιστούν το ευρώ. Το δεύτερο που έχω καταλάβει είναι ότι αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι. Δηλαδή, μέσα στο Σαββατοκύριακο ο κύριος Ρούτε είδε σήμερα την κυρία Μέρκελ, χθες η κυρία Μέρκελ είδε την κυρία Λαγκάρντ. Περιμένουν το τελικό αποτέλεσμα της Τρόικας, κυρίως δε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και μετά από αυτό, μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα μπει το σχέδιο στο τραπέζι. Ποιο θα είναι αυτό το σχέδιο, δεν το ξέρω, νομίζω δεν το ξέρει κανείς. Είναι πάντως σίγουρα ένα σχέδιο. Σωστά, νομίζω, είπε πριν ο κύριος Πρετεντέρης, απομείωσης του ελληνικού χρέους. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα είναι ένα πολύ σύνθετο σχέδιο, το οποίο θα αφορά και στο μήνυμα το οποίο θα στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις αγορές και από την άλλη μεριά... Για μας είναι καλό, γιατί ο κύριος Βενιζέλος, μιλώντας προχτές στην Κυβερνητική Επιτροπή, αν κατάλαβα καλά, τους είπε μην ανησυχείτε, θα είναι καλό για μας. Ακούστε, καταρχήν καλό σχέδιο για μας, εγώ, για να είμαι τελείως ειλικρινής, δυσκολεύομαι να δω. Έτσι, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς μεταξύ μας και απέναντι στο ελληνικό λαό που μας ακούει. Σημασία όμως έχει να τελειώσει και για μας αυτό το μαρτύριο της σταγόνας. Έτσι, κάποια στιγμή πρέπει και εμείς να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Αυτό το οποίο έχουμε απέναντί μας είναι μια κυβέρνηση που είναι σε απόλυτο πανικό. Έχουμε μια κυβέρνηση σε πανικό, η οποία σπασμωδικά παίρνει τώρα απανωτά μέτρα. Επειδή δύο χρόνια δεν έκανε τίποτα, επειδή δύο χρόνια δεν προχώρησε σε καμία αποκρατικοποίηση και φτάσαμε στον κύριο Τόμψεν σήμερα, ο οποίος εχθές είπε ο κύριος Βενιζέλος ότι τα βρήκαμε, σήμερα μας είπε ο κύριος Τόμψεν θα τα βρούμε, είμαστε σε καλό δρόμο. Ο λόγος δε είναι ότι το κομμάτι αποκρατικοποίησης, που είναι αν θέλετε αυτό που αφορά λιγότερο το φουκαρά τον Έλληνα πολίτη, που θα πονέσει λιγότερο ο Έλληνας πολίτης γιατί είναι αποκρατικοποίηση, αυτό δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Όπως δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την εφεδρεία, όπως δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για τον ιδιωτικό τομέα. Έτσι λοιπόν, επί δικαίων και αδίκων, με ισοπεδωτική λογική, την πληρώνουν οι πάντες. Αυτό όμως, αντί να φτιάξει το κράτος που είναι αυτό που θέλουμε εμείς, που όλοι μας νομίζω ονειρευόμαστε να έχουμε ένα κράτος που να λειτουργεί, οδηγεί ένα κράτος στην απόλυτη διάλυση πλέον. Και αυτό πραγματικά κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Σήμερα το πρωί με πήρε ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, το ξέρετε, είναι και μέλος της συμμαχίας, ο οποίος είναι ένας δήμος που δεν χρωστάει τίποτα, είναι νοικοκυρεμένος, έχει και πλεόνασμα κτλ. Και μου λέει ο άνθρωπος ότι τώρα μου τεινάζεται ο Δήμος στον αέρα, διότι φεύγουν όλοι οι άξιοι άνθρωποι από το Δήμο. Α, ναι, γιατί η εφεδρεία γίνεται με τον τρόπο που γίνεται να φύγουν όχι είναι κοντά στα 35 χρόνια. Συνήθως φεύγουν οι καλύτεροι, οι πιο έμπειροι, οι πιο. Μα κύριε Τσίμα, με συγχωρείτε, εάν του πούνε του Δημάρχου, κράτα του άξιου, αλλά διώξε του ανάξιου, θα το κάνει. Όχι, δεν το πει. Εάν του πούνε, πρέπει να φύγουν 100. Με συγχωρείτε. Δεν θες να διώξει του άξιου, μην του διώξει. Κύριε Πρετεντέρη, μπορούν να πούνε στο Δήμαρχο που χρωστάει ο Δήμος του και είναι υπερχρεωμένος ότι εσύ πρέπει, κύριε, να βάλει σε τάξη τα οικονομικά σου και διώξε 20-30. Και εσύ, κύριε, που δεν έχεις κάνει προσλήψεις, που έχεις συνοικοκυρεμένα οικονομικά, προχώρα όπως είσαι. Και με συγχωρείτε πολύ. Δηλαδή, κάποια στιγμή να αξιολογήσουμε, θέλω να πω. Κανείς δεν θέλει να κάνει τίποτα. Και δεν λέω για τον κύριο Δήμαρχο του Παλαιού Φαλήρου. Όχι τον άνθρωπο, τώρα τον βάλαμε. Αλλά λέω γενικώς, κανείς δεν θέλει να κάνει τίποτα. Όλοι λένε ναι. Και μόλις φτάνει η ώρα να πάρουν πάνω του μια ευθύνη, ο ένας λέει ότι εγώ δεν έχω κάνει προσλήψεις, εγώ δεν χάνω λεφτά. Η ΕΡΤ λέει βγάζουμε λεφτά κιόλας. Ο άλλος έχει. 400 εκατομμύρια επιδότηση. Κανένας δεν υπάρχει. Στο επιμέρους δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κοιτάξτε, μιλάτε τώρα με την πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Είμαστε οι μόνοι οι οποίοι με θάρρος και με πολιτικό κόστος βγήκαμε και είπαμε ναι, μείωση σημαίνει και απόλυση. Έτσι, το ερώτημα είναι πώς. Αξιολογώ, κύριε Πρετεντέρη, είναι απαγορευμένη. Ποιοι μηχανισμοί αξιολόγησης. Πώς θα κάνω αξιολόγηση. Όχι και δεν μπορώ να κάνω αξιολόγηση. Όχι, άλλο λέω, ποιοι είναι οι μηχανισμοί, όχι εσείς προσωπικά. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί, το ΑΣΕΠ, ας πούμε, θα το κάνει. Το θα το κάνει ΑΣΕΠ, άλλος, εσωτερική αξιολόγηση. Τομέα, εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Είχα την τιμή να προείστε με το Υπουργείο Εξωτερικών. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λέγαμε χρόνια ότι υπήρχε το αόρατο ληξιαρχείο. Λίγο έξω να έβγαινε, το αόρατο ληξιαρχείο ήξερε ποιοι είναι καλοί και ποιοι είναι άχρηστοι.
Δεν υπάρχει πρόβλημα αν θες να κάνεις αξιολόγηση. Μα δεν υπάρχουν πρόθυμοι όμως. Πρόβλημα μπορεί να μην υπάρχει, αλλά δεν υπάρχουν πρόθυμοι. Δεν υπάρχουν πρόθυμοι. Και να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα τώρα. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να είναι αποτελεσματική ενδεχομένως, αλλά δεν είναι απολύτως αδιαφανής και δεν φαντάζομαι ότι δεν θα τη δεχθεί κανένας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Να συμφωνήσουμε στη διαφάνεια, κυρία Τρέλη. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή αναφερθήκατε στην κυβέρνηση. Όχι με ηλικιακά. Ναι. Δηλαδή το να πεις ότι πας στις 10% είναι γελίο. Οι οριζόντιες παρεμβάσεις είναι άδικες. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Απλώς θα πρέπει η εναλλακτική λύση αυτής της παρέμβασης να έχει κάποιες στοιχειώδεις εγγύησεις. Βεβαίως, συμφωνώ απολύτως μαζί. Εδώ τώρα, τους είπε να διώξουν και δεν έστειλε κανείς λίστες πίσω με εργαζόμενους. Ο καθένας θεωρεί ότι η Ελλάδα έχει πρόβλημα, αλλά αυτός στο οργανισμούλι του, στο δήμο του, στο φορέα του, στην επιτροπούλα του δεν έχει πρόβλημα. Κύριε Πρετεντέρη, με συγχωρείτε, αυτή είναι άλλη μια επιτυχία αυτής της κυβέρνησης. 2 χρόνια ο κύριος Πάγκαλος ετοίμαζε τους οργανισμούς. 2 χρόνια ακούω στο δελτίο ειδήσεων, τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση, πώς ο κύριος Πάγκαλος προετοιμάζεται για να μειώσει τους οργανισμούς. Και φτάσαμε να πει η Τρόικα: δεν σας δίνουμε φράγκο τσακιστό αν δεν μειώσετε τους οργανισμούς. Και βρεθήκαμε 2 χρόνια μετά ανέτοιμοι. Ναι. 2 χρόνια δεν έχει προχωρήσει. Ωραία. Και τώρα έχουμε μία καταιγίδα μέτρων, κυρία Μπακογιάννη. Και εκεί και σε αυτό θέλω να βασίσω το ερώτημα που θέλω να σας κάνω. Μπορεί η κυβέρνηση συγκεκριμένη να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα τα οποία μάθαμε χθες βράδυ, όπου το εισόδημα περιορίζεται εκ νέου με 3 διαφορετικούς τρόπους, σε μια χρονιά που τρέχει και είναι ήδη χρονιά πολύ μεγάλων φορολογικών επιβαρύνσεων και ταυτοχρόνως συντρέχουν και μια σειρά άλλοι παράγοντες. Μπαίνει και στο τραπέζι ακόμα και το θέμα της μείωσης του κατώτατου μισθού. Μπορεί λοιπόν αυτή η κυβέρνηση να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα, όχι, τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω υποχρεούται να πάρει. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η κυβέρνηση έχει τελειώσει. Δεν μπορεί, δεν έχει αντοχές. Δεν έχει αντοχές ούτε στο εσωτερικό. Έχει αποτύχει με την έννοια ότι, και σας το λέει ένας άνθρωπος στο κάτω-κάτω της γραφής, καλόπιστα το λέω, έτσι. Εγώ ψήφισα, βγήκα έξω από το κόμμα μου για αυτό το λόγο. Δηλαδή δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνω αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Έχει αποτύχει παταγωδώς. Και έχει αποτύχει παταγωδώς διότι δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κρίση. Δέχομαι ότι η κρίση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή, κανένα κόμμα μόνο του με την αντιπολίτευση απέναντι. Εκλογές, βλέπετε. Να βγάλει να τελειώσω. Η λύση σε αυτή τη στιγμή είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να καλέσει ένα Συμβούλιο Δημοκρατίας, το οποίο υπάρχει θεσμικά, με τους τέως πρωθυπουργούς, παρόντες, να υπάρχουν πρακτικά, διότι πλέον κάποια στιγμή στην ιστορία θα πρέπει να ξέρουμε πώς τοποθετείται ο καθής μπροστά στον πόλεμο που έχει η χώρα του. Και από εκεί και πέρα να γίνει μια κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης, με πρωθυπουργό ο οποίος να είναι κοινά αποδεκτός, και με την υποστήριξη όλων των υπεύθυνων πολιτικών δυνάμεων. Εάν αυτό δεν γίνει τώρα, και γράψετε την ημερομηνία χωρίς εκλογές όμως. Διότι ο Νοέμβριος είναι κοντά, κυρίες και κύριοι, και δυστυχώς μπαίνουμε σε πάρα πολύ μεγάλη περιπέτεια και μεγάλη δίνη, εάν αυτό δεν γίνει, τότε θα γίνει μετά από τις εκλογές. Μάλιστα. Αλλά θα γίνει με πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Και αυτή τη στιγμή, επειδή κακά τα ψέματα, η αξιοπιστία των πολιτικών έχει ουσιαστικά εξανεμιστεί και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Εάν πάει ολόκληρο το πολιτικό, το ισχύον τέλος πάντων πολιτικό σύστημα από κοινού να κάνει συζήτηση, είτε τροϊκανοί λέγονται αυτοί, η κυρία Μέρκελ λέγεται αυτή, το οτιδήποτε, θα έχει διαφορετικό κύρος από ότι μεμονωμένα που φοβούμε πως δεν έχουν καθόλου. Κυρία Μπακογιάννη, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση.